Χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα μου δίνεται η ευκαιρία να επισκεφτώ μια δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική επιχείρηση. Εδώ θα έλεγα ότι χτυπάει η καρδιά της παραγωγικής Ελλάδος και χαιρόμαστε πραγματικά όταν οι δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις αισθάνονται ασφάλεια να επενδύουν, να επεκτείνονται, να μεγαλώνουν, να διεκδικούν καινούργιες αγορές. Είναι πράγματι εντυπωσιακό, δεν το γνωρίζουν πολλοί, ότι εδώ στην καρδιά της Ηπείρου λειτουργεί η μεγαλύτερη γραμμή εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Και θέλω να μεταφέρω και από εδώ την διαρκή στήριξη την οποία θα παρέχει η ελληνική πολιτεία σε όλες τις δυναμικές επιχειρήσεις που μεγαλώνοντας τη δραστηριότητά τους προσφέρουν και πολλές καλοκληρωμένες θέσεις εργασίας. Έχετε δίκιο να λέτε ότι οι μεγάλες προκλήσεις της επόμενης μέρας είναι αφενός να έχετε ένα ικανοποιημένο και καλά καταρτισμένο και καλά πληρωμένο ανθρώπινο δυναμικό και αφετέρου να προσαρμοστείτε στις επιταγές μιας φιλικής προς το περιβάλλον παραγωγής. Εσείς ήδη εδώ πέρα το κάνετε, προσθέτοντας ανακυκλούμενο υλικό στις συσκευασίες σας, αλλά τοποθετώντας και φωτοβολταϊκά στις στέγες σας, έτσι ώστε να έχετε όχι απλά πιο φιλική προς το περιβάλλον ενέργεια, αλλά και πιο φτηνή ενέργεια. Αυτός είναι ο δρόμος του μέλλοντος, ο ψηφιακός και περιβαλλοντικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεών μας και τέτοιες πρωτοβουλίες εξακολουθούμε να τις στηρίζουμε. Τέλος, να πω και μια κουβέντα για την συμφώνηση την οποία δρομολογείται. Όπως ίσως γνωρίζετε, έχουμε δώσει μια σειρά από φορολογικά και άλλα κίνητρα για να ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις να κάνουν τέτοιες κινήσεις. Είναι σημαντικό το μέγεθος, είναι αυτό το οποίο εξασφαλίζει καλύτερη παραγωγικότητα και καλύτερη ανταγωνιστικότητα και βέβαια καλύτερη θέση των ελληνικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού. Οπότε εύχομαι και πάντα κάθε επιτυχία στις προσπάθειές σας και είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό κάθε φορά που ελληνικές επιχειρήσεις διαπρέπουν έξω από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τα μεγάλα αστικά κέντρα, αποδεικνύοντας πραγματικά ότι η περιφερειακή ανάπτυξη με δυναμικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα και πόσο μάλλον εδώ πέρα στην Ήπειρο, είναι ήδη μια πραγματικότητα η οποία πρέπει να στηριχθεί ακόμα περισσότερο. Οπότε και πάλι κάθε επιτυχία.